Τάσος Χατζη Βασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να αναλύσουμε όλο αυτό που συζητάμε. Καλημέρα κύριε Χατζη Βασιλείου. Καλή σας μέρα. Τώρα, πώς, τι αλλάζει, πώς αλλάζουν, πώς επηρεαζόμαστε εμείς ενδεχομένως. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μία απόπειρα δολοφονία σαν αυτή μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία. Και αυτό το απέδειξε για άλλη μια φορά η ίδια ιστορία με το γεγονός που είδαμε. Εκείνο το οποίο με προβληματίζει πριν πάμε στο τι αλλάζει είναι τα κενά ασφαλείας, κύριε. Είδα πριν από λίγο ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε στα social media στην Αμερική και στην πλατφόρμα X, όπου δείχνει πολίτες να μιλούν, δείχνει διάλογο πολιτών με τους αστυνομικούς που ενημερώνουν ότι βλέπουμε κάποιον σε οροφή επάνω να περπατάει. Όχι πάνω στο πανικό, εν ηρεμία στην αρχή. Σε ηρεμία. Βέβαια. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι υπήρχε άπλετος χρόνος και πολλές ευκαιρίες για να εξουδετερώσουν τον επίδοξο δολοφόνο. Και ταυτόχρονα να προστατεύσουν τον Τραμπ. Ακριβώς, να προστατεύσουν τον πρόεδρο Τραμπ. Το πρωτόκολλο εδώ λέει με το που εντοπίσεις κάτι που μοιάζει με απειλή, προστατεύεις το στόχο, το στόχο βεβαίως, πέφτεις πάνω του τον δράστη. Και εξουδετερώνεις τον πιθανό δράστη. Ταυτόχρονα το δράστη. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πλήγμα εδώ στην Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, το οποίο θα μπορούσε να σηματοδοτεί και ένα φιάσκο. Κανείς δεν πίστευε, ούτε πιστεύει εύκολα ότι οι Αμερικανικές αρχές έτσι πιάστηκαν τόσο εύκολα στον ύπνο, τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται έχει καθαριστεί η περίμετρος γύρω από την από τη σκηνή που μιλούσε ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος. Πάμε τώρα στην πολιτική ανάγνωση γεγονότος. Πρώτα απ' όλα, ναι, ο Τραμπ είναι πλέον φαβορί για το Λευκό Οίκο. Αν και ο χρόνος είναι αρκετός, μέχρι τον Νοέμβριο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τι μπορεί να συμβεί. Αλλά σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Τραμπ είναι ένα φαβορί αδιαφιλονίκητο. Θα είναι στο απειρόβλητο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιβεβαιώνεται η δική του ρητορική ότι υπήρχαν συνωμοσίες σε βάρος του. Άρα τώρα αυτό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε, ρίχνει νερό σε αυτόν τον μήλο. Βγαίνει ισχυρός, βγαίνει και συμπαθής. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, αυτή η εικόνα με το αίμα και τη γροθιά υψωμένη δείχνει ότι είναι ο ηγέτης ο οποίος είναι και άτρωτος αλλά και ατρόμητος. Είναι λοιπόν πόντι αυτή για τον Τραμπ εν ώψη εκλογικής αναμέτρησης και αυτή η εικόνα θεωρώ ότι θα είναι η χαρακτηριστικότερη της χρονιάς. Θα είναι μάλλον η εικόνα της χρονιάς. Δεν θα μπορούσε να τη σκηνοθετήσει κανείς όπως ακριβώς βγήκε από μόνη της με φυσικό τρόπο, αν και το γεγονός είναι τραγικό, αλλά η εικόνα ως πολιτική επικοινωνία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και ταυτόχρονα μοιάζει να ξεθοριάζει και ο πρόεδρος Μπάιντεν μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Κύριε Οικονόμου, ο Μπάιντεν θα πρέπει να κάνει πλήρη σχεδιασμό της καμπάνιας του. Πρέπει να τα αλλάξει όλα. Μίλησε ήδη χθες για ενότητα, δείχνοντας ότι καταλαβαίνει ότι έχει εισιτήριο και αντιδρά πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι τώρα θα επικεντρωθεί στην καταδίκη της απόπειρας δολοφονίας. Διαφορετικά, ο Τραμπ μπορεί να τους χρεώσει εν μέρη την επίθεση, αλλά και τον κοινωνικό διχασμό. Επιμένω ότι η Αμερική σήμερα είναι μια κοινωνία βαθιά διχασμένη. Ξέρετε ότι αυτές οι αντιπαλότητες μεταξύ δικαιωματιστών που είναι πιο κοντά στον Biden και των τραμπικών τροφοδοτούν το διχασμό σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, το ένα φέρνει το άλλο, συγκρινούν τα δοχεία. Και αυτή η βαθιά κοινωνική κρίση ταλαιπωρεί την Αμερική τα τελευταία 8 τουλάχιστον χρόνια. Σας θυμίζω, μόλις προχθές, ορισμένοι δημοκρατικοί λέγαν τον Τραμπ ναζί, Χίτλερ, φασίστα και τα συναφή. Άρα θέλω να πω ότι και οι δύο πλευρές εδώ πρέπει να κάνουν κράτη, διαφορετικά κινδυνεύει η αμερικανική κοινωνία να βυθιστεί σε έτσι μια περίοδο εξτρεμισμού που είναι και αχρίαστος και για την Αμερική και για όλους μας εμάς το δυτικό μπλοκ. Δεν μπορεί να διανοηθεί η δυτική χώρα ότι η Αμερική ή η ηγέτη του δημοκρατικού κόσμου εν πάση περιπτώσει, γιατί έτσι λέμε και έτσι είναι από ό,τι καταλαβαίνετε, θα μπορεί, κινδυνεύει να βυθιστεί σε ένα τέτοιο χάος. Εδώ είχαμε και μια παρέμβαση που μας έκανε εντύπωση, την παρέμβαση της Ρωσίας. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Χατζη Βασιλείου? Πριν ακόμα αγκριώσει καλά-καλά το γεγονός, τοποθετήθηκε η Μόσχα. Γιατί? Επιτρέψτε μου να πω μια φράση που λέει ο λαός μας. Ο λύκος είναι ένα μπουμπούλα, χαίρεται. Ό,τι και να γινόταν στην Αμερική, θα έβγαινε πρώτη η Μόσχα να το σχολιάσει. Πόσο μάλλον όταν η απόπειρα δολοφονία στράφηκε εναντίον του κυρίου Τραμπ, για τον οποίο εκτιμώ ότι το Κρεμλίνο θα ήθελε πάρα πολύ να τον δει να κερδίσει σε αμερικανικές εκλογές. Σας θυμίζω ότι ο Τραμπ έχει πει ότι θα συνδιαλλαγεί, ότι υπάρχει τρόπος να λυθεί η ουκρανική κρίση εντός λίγων ωρών. Ο Τραμπ, σας θυμίζω, έχει πει ότι δεν θα στηρίξει τις χώρες του ΝΑΤΟ που δεν ξοδεύουν 2%
επί του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Άρα λοιπόν έχει κάνει μια σειρά από δηλώσεις που τον έχουν κάνει περισσότερο χρήσιμο στη ρωσική προπαγάνδα. Εξού και είδατε αυτές τις δηλώσεις από την ρωσική πλευρά ως καθυστέρηση. Η Ρωσία έχει λόγους να πιστεύει ότι αν εκλεγεί ο Τραμπ θα σταματήσει άμεσα τη στήριξη της Ουκρανίας και ουσιαστικά θα υποχρεώσει τον Ζελένσκι να συνθηκολογήσει από μια θέση εξαιρετικά δύναμη. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ευθύγραμμη ρωσική σκέψη, γιατί και η πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύπλοκη. Όμως πιστεύω ότι η Ρωσία εκτιμά πως εάν ο νέος ένικος είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, θα μπορέσει να έχει μαζί του μια επικοινωνία ακόμα και ανορθόδοξη. Δηλαδή αυτό που λέμε από την πίσω πόρτα. Μια επικοινωνία, μια συνδιαλλαγή με την αμερικανική πλευρά εκτός επίσημου πλαισίου. Γεγονός που σημαίνει ότι η Ρωσία θεωρεί κατά δική της κρίση θα έχει μεγαλύτερο εύρος κινήσεων και ευελιξίας. Αυτό είναι σε αυτό ποντάρει πάνω απ' όλα κύριε η Ρωσία. Να έχει ένα συνομιλητή με τον οποίο θα μπορεί να μιλάει εκτός πλαισίου. Για μας τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, μια νέα προεδρία Τραμπ, κύριε Χατζηβασιλείου. Κοιτάξτε, εμείς εδώ ως μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα συνεργαστούμε, και αυτό είναι το σωστό, με οποιονδήποτε πρόεδρο επιλέξουν οι Αμερικανοί πολίτες. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν εκτιμώ ότι θα αλλάξει κάτι σημαντικά σε ό,τι αφορά τα δικά μας ζητήματα. Σας θυμίζω ότι στα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Έχει μια αδυναμία στον πρόεδρο Ερντογάν ο κύριος Τραμπ. Προσέξτε όμως, δεν είναι μόνος του ο κύριος Τραμπ. Αν υποθέσουμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια τέτοια αδυναμία στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν είναι μόνος του ο Τραμπ. Στην Αμερική και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στα δικά μας ζητήματα, από τη σχέση με την Τουρκία μέχρι τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα, υπάρχει ένας διακομματικός στίχος στο Κογκρέσο, ο οποίος στηρίζεται και από Ρεπουμπλικάνους. Άρα λοιπόν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, ισχυρή μάζα πολιτική, η οποία ακολουθεί τις παραδοσιακές αμερικανικές θέσεις, αυτές που ξέρουμε πάσα τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Δεν ανησυχώ γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.